Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. 20 νέα κρούσματα του κορονοϊού και ένας θάνατος καταγράφονται σήμερα. Αύριο το άνοιγμα των συνόρων. Αυτοψία ζέρβα στον ανακαιρισμένο ΣΜΑ του Δήμου. Σε λειτουργία οι 4 πρέσες, το Σεπτέμβριο η πρώτη υπόγειη κάδη. Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ο ανεργός βιολογικός στο Φίνικα. Ο πρώτος βιολογικός που κατασκευάστηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 20 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα, τα 9 εισαγόμενα από πτήσεις εξωτερικού. 4 εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 2 στην Αττική, 2 στην Καστοριά και από 1 σε Κοζάνη, Σύρο και Λάρισα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.409, εκ των οποίων το 55% αφορά άντρες. 766 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.900 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 9 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 58 έτη. 3 είναι γυναίκες, οι υπόλοιποι άντρες. Το 89 σχεδόν της 100 έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 118 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και συνολικά 192 στη χώρα, 61 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 76 έτη και το 95,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για το νέο κορονοϊό και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΗ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 312.775 κλινικά δείγματα. Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας στον ανακαινισμένο ΣΜΑ του Δήμου. Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκο Ζεϊμπέκη, παρακολούθησαν από το κέντρο ελέγχου τη λειτουργία των 4 πρεσών του σταθμού. Στο μεταξύ, ο κ. Ζέρβας ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των υπόγειων κάδων στην πόλη. Επιθεώρηση στον ανακαινισμένο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Έπειτα από 10 μήνες, το ΣΜΑ ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες για τη σωστή λειτουργία του. Συγκεκριμένα και οι 4 πρέσες που διαθέτει ο σταθμός έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης μας έχει σταματήσει πλέον να είναι νούμερο ένα πρόβλημα. Και αυτό συνέβη γιατί έγινε πάρα πολύ δουλειά. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι η καρδιά της Καθαριώτας, μαζί με το αμαξοστάσιο λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Ουσιαστικά βλέπετε ένα χώρο ο οποίος έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Η μία-μιάμιση πρέσα έχουν γίνει 4 πρέσες που λειτουργούν 365 μέρες το χρόνο. Ένα τελείωμα μιας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε από το 2016, σταμάτησε για 2 χρόνια, ατόνισε το 2019 στις αρχές λόγω εκλογών και ξαναξεκίνησε Ιούνιο-Ιούλιο του 2019. Εμείς οφείλαμε να το τελειώσουμε και το τελειώσαμε, όσο γινόταν πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκο Ζεϊμπέκη και τον προϊστάμενο Θωμά Αστερίου, ξεναγήθηκε στο χώρο του ΣΜΑ και έκανε αυτοψία στα έργα που εξελίχθηκαν για την αναβάθμιση του χώρου και για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Από την άλλη πλευρά, διορθώθηκε γεφυροπλάστικα, επιδιορθώσαμε πολλά κοντέινερ και είμαστε σε θέση να πλένουμε απορριμματοφόρα. Τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των απορριμματοφόρων που πλέον πλένεται. Ο βιολογικός καθαρισμός έχει πλέον λειτουργεί. Βλέπουμε ένα σύγχρονο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, απόλυτα λειτουργικό, όχι μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, όχι μόνο για τους δημότες Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τοποθέτηση των πρώτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην πόλη. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανέφερε ότι το σκουπίδι μπορεί να γίνει από πρόβλημα ένα σημαντικό όφελος για την κοινωνία. Έχουμε σκοπό να φτιάξουμε την καθαριότητα να είναι η πρώτη υπηρεσία. Δυστυχώς ή ευτυχώς το σκουπίδι και το απόρριμμα δεν κοιμάται και έτσι λειτουργεί και η υπηρεσία μας. Δεν κοιμόμαστε και δεν σταματάμε να δουλεύουμε ποτέ. Το κόστος της ριζικής ανακαίνησης του ΣΜΑΝ ήλθε σε 300.000 ευρώ και θα ακολουθήσει σύντομα η σύμβαση με εργολάβου που θα συντηρεί το σταθμό. Μετά την ανακαίνιση αυτή, ο ΣΜΑ έχει πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τις ανάγκες και των γειτονικών δήμων στην ανατολική πλευρά της πόλης.
Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα δημιουργηθεί στον ανενεργό αλλά ιστορικό βιολογικό καθαρισμό του Φίνικα της Καλαμαριάς, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1960. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΕΙΑΘ Παγίων, επιθεώρησε τις εργασίες καθαρισμού του οικοπαίδου έκτασης 11 στρεμάτων. Τις εργασίες καθαρισμού που έχουν αρχίσει από την ΕΙΑΘ Παγίων στον επισειρά ετών εγκαταλελειμμένο και ανενεργό βιολογικό του Φίνικα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, επιθεώρησε σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για ζητήματα Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου. Οι εργασίες εκτελούνται σε ένα αγροτεμάχιο έκταση 11 στρεμάτων, πλησίων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Υποκατασκευή Θερματικού Σταθμού του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Είναι, όπως τα είπε πολύ καλά, είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικόπεδα. Είναι ο πρώτος βιολογικός της Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος βιολογικός της Βορείου Ελλάδος έγινε ξεκίνησε το 1960. Τότε που δημοπρατήθηκαν οι εργατικές κατοικίες του Φίνικα έγινε και αυτός εδώ ο χώρος. Δυστυχώς από το 1995-1996 και μετά είναι σε κακή κατάσταση με όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο βλέπετε. Ήδη είμαστε στη δεύτερη μέρα που καθαρίζουμε αυτό το χώρο. Ελπίζουμε σε ένα χρόνο από σήμερα να γίνουν όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε, να ευπρεπιστεί ο χώρος. Έτσι κι αλλιώς αυτή εδώ η περιοχή τα επόμενα χρόνια και λόγω του μετρό θα είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες περιοχές Θεσσαλονίκης. Θέλουμε λοιπόν και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται πολιτιστική διαδρομή στο νερό, στην ίδρυυση και στην αποχέτευση της Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος βιολογικός αποτελεί το πρώτο σύστημα βιολογικού καθαρισμού λιμάτων της Θεσσαλονίκης, αλλά το πρώτο που κατασκευάστηκε στη Βόρεια Ελλάδα τη δεκαετία του 1960. Ο κύριος Καράγουλ επεσήμανε ότι στο σημείο θα δημιουργηθεί πάρκο υπερυβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εντός του θα κατασκευαστεί συνεδριακό κέντρο με θέμα την ιστορία της αποχέτευσης της πόλης. Όλα τα κίνητα τα οποία έχουμε μέσα στο πολυτεχνικό συγκρότημα είναι περίπου 300. Σιγά σιγά τα έχουμε, προσπαθούμε να τα περιφράξουμε, να τα καθαρίσουμε. Πολλά από αυτά τα οποία βλέπετε στην πόλη είναι ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Θα μας δώσετε λοιπόν και οι πολίτες θα μας δώσουν την ευκαιρία τον επόμενο χρόνο να έχουμε καθαρίσει τα περισσότερα από αυτά. Πόσα είναι περίπου? Περίπου 300. 300. Ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και ακόμη μια φορά τον Υπουργό για το ενδιαφέρον του. Θέλω να του δώσω ένα βιβλίο που είναι η ιστορία της αποχέτευσης. Σιγά σιγά αυτό το βιβλίο να μπορέσουμε να το δείξουμε και σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Τα λίμματα και γενικά η αποχέτευση δεν είναι βάρος για τους πολίτες. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που παράγουμε τα λίμματα και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε, να ζούμε με την ιστορία της αποχέτευσης. Ο κύριος Τζακόπλος προσέφερε στον κύριο Καράγλου και ένα λεύκομα με την ιστορία της αποχέτευσης. Κατόπιν ο Υφυπουργός επιθεώρησε τις εργασίες καθαρισμού του χώρου και ενημερώθηκε για την ιστορία των κτηρίων. Η συγκεκριμένη έκταση θα αποτελέσει περιβαλλοντικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την αξιοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων των οικοπαίδων. Έτσι λοιπόν σήμερα από εδώ, συμβολικά, από ένα μεγάλο οικόπεδο διοκτησίας ΕΙΑΘ 11 στρεμάτων, ξεκινάει ο καθαρισμός, ο ευπρεπισμός του χώρου και βέβαια τα σχέδια της διοίκησης ΕΙΑΘ Παγίων είναι πολύ μεγάλα για την αξιοποίηση του χώρου αυτού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι δίπλα στον τερματικό σταθμό του μετρό, άρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος πάρκινγκ. Εκτός αυτού, με την διαμόρφωση που θα γίνει, προσφέρεται για ένα πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών και βεβαίως για την ανάδειξη της ιστορίας της αποχέτευσης στην πόλη, μια που ο συγκεκριμένος αποχέτευτικός χώρος ήταν ο πρώτος αποχέτευτικός σταθμός της Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες καθαρισμού του αγροτεμαχίου από την υψηλή βλάστηση και τα μπάζα προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, καθώς τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Η μονάδα είχε πλέον μετατραπεί σε χωματερή, μένοντας να ρημάζει από τις φτωρές που επιφέρει το πέρασμα του χρόνου. Πάμε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σπάνια έχουν γίνει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ένα σύντομο θεσμικό απολογισμό στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, περίπου έναν χρόνο μετά την εκλογική του νίκη. Πιστεύω ότι και αυτή η θεσμική τάξη, η δημοκρατική και θεσμική κανονικότητα είναι ίσως η ισχυρότερη απάντηση σε όσους επιχείρησαν να στήσουν μία πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγησης των θεσμών. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή, η δημοκρατία λειτουργεί, η διάκριση των εξουσιών είναι απαράβατος κανόνας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις οικονομικές, γεωπολιτικές και υγειονομικές και τις αντιμετωπίσαμε, πιστεύω, με επιτυχία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή, η δημοκρατία μας λειτουργεί, η διάκριση των εξουσιών είναι απαράβατος κανόνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια. Σήμερα είναι η 12η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μία κάθε μήνα, όπως είχαμε δεσμευτεί, χωρίς εκτόσεις, χωρίς παρεκκλήσεις, πάντα με οργανωμένη ημερήσια διάταξη και πάντα με ουσιαστική συζήτηση για το περιεχόμενο των θεμάτων που καλούμαστε να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε. Και πιστεύω ότι και αυτή η θεσμική τάξη, η δημοκρατική και θεσμική κανονικότητα είναι ίσως ισχυρότερη απάντηση σε όσους επιχείρησαν να στήσουν μία πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγησης των θεσμών. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή, η δημοκρατία μας λειτουργεί, η διάκριση των εξουσιών είναι απαράβατος κανόνας, η ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγεται με πρωταρχικό κριτήριο την επετηρίδα. Ένα μαύρο σύννεφο το οποίο σκέπασε την οικονομία αλλά και τους θεσμούς έχει αρχίσει πια για τα καλά να διαλύεται. Αναφερόμενος στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, σημείωσε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη τουριστική περίοδος και ο πύχης είναι πολύ χαμηλά, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος να κάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη του κόσμου της εργασίας. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, ετοιμαζόμαστε και για το σταδιακό και τη σταδιακή επανεκκίνηση της τουριστικής περίοδου. Θέλω να γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναρμόδιους υπουργούς οι οποίοι συνεργάστηκαν για να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το οργανωμένο σχέδιο υποδοχής επισκεπτών στην πατρίδα μας χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στο ζήτημα της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι ο πύχης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Θα είναι μια πολύ δύσκολη τουριστική περίοδος. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βέβαια παρατηρούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τι συμβαίνει κυρίως στην αγορά εργασίας και μαζί με τα σταμόδια του Υπουργείου, από αυτούς του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, είμαστε πάντα έτοιμοι εφόσον χρειαστεί να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης του κόσμου της εργασίας, κάτι το οποίο αποτέλεσε από την αρχή της κρίσης την πρώτη μας απαράβατη προτεραιότητα. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τόνισε ότι όλοι πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Τις επόμενες εβδομάδες μας περιμένει πολλή και σκληρή δουλειά. Από την Αθήνα στη Λίμνο και κεφάλαιο τουρισμός. Στέλιος Μάντζαρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου. Συνδεόμαστε με Skype μαζί του. Κύριε Μάντζαρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Είναι το μεγάλο στοίχημα ο τουρισμός, από τον οποίο θα κριθεί το ποια θα είναι τελικά η ύφεση σε επίπεδο επικράτειας. Πόσο θα πληγωθεί το ΑΕΠ του 2020. Είναι δυστυχώς δύσκολο πολύ και οι προβλέψεις δεν δείχνουν ότι θα πάμε καλά. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτό το οποίο φαίνεται, αν καταφέρουμε και κάνουμε ένα 20-30% της περσινής χρονιάς, θα είναι τεράστια επιτυχία. Μάλιστα. Ας δούμε λίγο τα της Λίμνου. Καταρχάς, mm-hmm. από τα ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενεί το νησί, πόσα λειτουργούν, πόσα θα λειτουργήσουν από αύριο ειδικά και μετά. Λειτουργούν τα περισσότερα. Δεν λειτουργεί το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του νησιού. Το δεύτερο μεγαλύτερο ξενοδοχείο του νησιού τελικά αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες η εταιρεία ότι θα το ανοίξει. Τα μεγάλα ξενοδοχεία γενικώς δουλεύουν ή υπολειτουργούν. Θα έλεγα ότι έχουν μικρότερα στισήματα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι... θα δούμε, αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Κανονικά τώρα έπρεπε εδώ να γίνεται της κακομοίρας. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Είμαστε ακόμα τώρα, ξεκινάμε για να δούμε πώς πάμε. Περιμένουμε καμιά 10-15 μέρες και μετά θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε για να δούμε και πώς θα πάει. Ναι, προφανώς. Γιατί αν σε 15 μέρες πούμε περίπου τα ίδια, θα είναι σαν να έχει χαθεί σεζόν ολόκληρη. Ναι, ναι. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ στο νησί της Λίμνου υπάρχει το εξής θετικό.
το 50% περίπου του τουρισμού έρχεται από την Ελλάδα και ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Όλο το υπόλοιπο 50% είναι, δηλαδή αυτό το οποίο ήταν, είναι ο τουρισμός μαζί με όλους τους ανθρώπους που έρχονται για να κάνουν παραθερισμό και όλα αυτά, είναι λίγο χαμένα από χέρι. Φοβάται ο κόσμος ακόμα, υπάρχουν οι ενδείξεις είναι μπερδεμένες. Το Υπουργείο καλά τα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά αυτό το οποίο παρουσιάστηκε προχθές, το οποίο ήταν σωστό από τη μία πλευρά, το να καταγράφεις σε QR code τον τουρίστα που θα έρθει στην Ελλάδα, στην Κύπρο ας πούμε το έχουν κάνει από τις 3 του μήνα Ιουνίου. Εδώ το κάναμε σε μια μέρα μέσα, το βγάλαμε και το εφαρμόσαμε χωρίς να το ξέρουμε, όχι εμείς, όχι οι ξενοδόχοι, χωρίς να το ξέρουν τα γραφεία του εξωτερικού, χωρίς να το ξέρει κανένας. Οπότε, θα μπορούσαμε να έχουμε κινηθεί πιο γρήγορα, λέτε. Δείχνουν καταρχήν η αντίδραση γενικώς του τουριστικού έτσι, υπουργείου, του Υπουργείου και των ανθρώπων που ασχολούνται σοβαρά με αυτό το κομμάτι, θα έλεγα ότι δεν ήταν κέρυες και δεν ήταν γρήγορες. Ήταν αντιδράσεις οι οποίες πηγαίνανε πολύ αργά. Τα ξενοδοχεία, τα είπε επίσης πάρα πολύ καλά ο κύριος Πρωθυπουργός όσον αφορά τους εργαζόμενους. Αν και εγώ σήμερα άκουσα ότι περίπου 230.000 εργαζόμενοι δεν θα έχουν δουλειά τελικά. Αλλά το χειρότερο στην όλη διαδικασία είναι ότι τα ξενοδοχεία, αυτοί δηλαδή οι οργανισμοί οι οποίοι συντηρούν τον τουρισμό, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να μπουν σε σχέση με τις τράπεζες, με αυτά τα κεφάλαια κίνησης, με τα κεφάλαια, την ενίσχυση που έπρεπε να έχει αυτό το κομμάτι που λέγεται τουρισμός. Mm-hmm. Τουλάχιστον με τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχετε τελειώσει, συμπληθήκατε με γιατρούς. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, αυτά τα κάναμε, αλλά ακόμα δεν έχουμε τελειώσει και θα σας πω τι έχει γίνει. Στο άρθρο 3 των υγειονομικών, του υγειονομικού πρωτόκολλου που εμφανίστηκε από το Υπουργείο, ανέφερε ότι θα πρέπει να έχει εκπαίδευση ο υπεύθυνος του COVID από τα ξενοδοχεία, ο υπεύθυνος δηλαδή σχεδίου δράσης, θα πρέπει να έχει εκπαίδευση από φορέα πιστοποιημένο. Στη συνέχεια αυτό άλλαξε. Μαλάκωσε, ηρέμησε, άλλαξε ξαφνικά. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει αν πρέπει να πιστοποιηθούμε από, αν πρέπει να κάνουμε αυτή τη μελέτη ή θα πρέπει να κατεβάσουμε αυτό που λέει το ΞΕ. Δηλαδή, και είμαστε, αύριο ανοίγουμε εμείς στο ξενοδοχείο το δικό μας στη Λίμνο. Mm-hmm. Υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει χωρίς να ξέρουν εκεί οι ίδιοι τι τους γίνεται. Και από ό,τι ακούω αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε εμάς. Ναι. Ένα πρόβλημα επιπλέον. Είναι πολλά τα προβλήματα. Γι' αυτό σας είπα ότι οι αντιδράσεις από το Υπουργείο φάνηκαν έτσι πολύ χαμηλού expectations σε σχέση με το τι περιμέναμε. Mm-hmm. Από μια χώρα, από μια χώρα η οποία βλέπουμε περνάνε και τα αεροπλάνα, οι αναχαιτήσεις τώρα πάνω από το κεφάλι μας γι' αυτό. Από μια χώρα η οποία είναι 100% ζει από τον τουρισμό. Τι να πούμε. Οι κρατήσεις σε τι επίπεδο βρίσκονται, όπως όλη την επικράτεια? Οι tour operators τι λένε, το εξωτερικό τι θα κάνει? Δεν υπάρχουν οι tour operators. Δεν υπάρχουν. Όχι, όχι. Ναι. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα οποία ακούγονται γενικώς, είμαστε δηλαδή σε τι φάση να συζητήσουμε, με ποιο tour operator, με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους, με ποιο να συζητήσουμε. Ναι. Αν βρεθεί δηλαδή ξένος στο νησί θα είναι είδηση, έτσι. Έχουμε πάρα πολλούς στο νησί το δικό μας, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει η αίσθηση και η, έτσι, η καλή σχέση με την Βουλγαρία. Mm. Όπου η γειτονική χώρα έχει κάνει και επενδύσεις. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επενδύσει και σε ξενοδοχεία και σε επιχειρήσεις, οπότε εκ των πραγμάτων έχουμε μια μεγάλη κοινότητα από Βούλγαρους που έρχονται στο νησί.
Σε αυτό ναι, είμαστε ok. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το, από αυτή τη χώρα. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι επενδύεται κατά βάση στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή το στίχημα για το νησί είναι πώς θα κινηθούν οι Βορειοελλαδίτες. Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά. Όλη η Ελλάδα, αλλά είμαστε γειτονιά. Έτσι. Η Καβάλα συνδέει τη Λίμνο 4 φορές την εβδομάδα, αν δεν απατώμε. Η Καβάλα συνδέει τη Λίμνο 7 φορές την εβδομάδα. 7 φορές. 5 μέρες, 7 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Έχουμε καράβια τα οποία έρχονται, κάνουν διαδρομές από Λαύριο και καταλήγουν Καβάλα, γυρνάνε πίσω, ξαναφεύγουν. Υπάρχουν καράβια τα οποία είναι σαν το Μύκονος, ας πούμε, το οποίο κάνει 3 ώρες και 1/4 από την Καβάλα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα φέτος άνοιξε μια καινούργια γραμμή από την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Λίμνο, ανοίγοντας και ένα άλλο κομμάτι έτσι, προσετερισμού Ελλήνων. Mm-hmm. Ωραία, είναι ευχάριστο αυτό. Αεροπορικός. Είναι αεροπορικός. Φανταστείτε ότι πέρυσι είχαμε 4 πτήσεις την ημέρα εδώ από Αθήνα. 4 πτήσεις την ημέρα, δηλαδή είχαμε 2 από με Aegean και 2 με Sky. Φέτος έχουμε 2. Ναι. Φέτος έχουμε 2 και προσδοκούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια για να δούμε αν θα αυξηθούν αυτά. Ξέρετε, είναι σημαντικό το να έχει πελάτες που θα έρθουν και με αεροπλάνο. Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο ερχόμενος εδώ θα νοικιάσει αυτοκίνητο, θα κάνει όλο τον κύκλο της οικονομίας που θέλουμε να γίνει. Ναι. Θα λειτουργήσουν όσοι εφάπτονται στον τουριστικό κλάδο. Ναι, είναι προφανώς διαφορετικά τα μεγέθη, είναι γεγονός. Κύριε Μάντζαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και τις πληροφορίες. Καλή σεζόν σας εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω είμαι να τα πούμε σύντομα και να πούμε και ευχάριστα την άλλη φορά. Είμαι έξω, είμαι σε εξωτερικό χώρο. Λυπάμαι αν έχει σκοτεινιάσει. Αλλά είναι σκοτεινά, αλλά δεν πειράζει. Είναι φυσικός και ο ήχος και η εικόνα και που παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στην Λίμνο. Και εγώ. Γεια χαρά. Τώρα, επειδή αύριο ανοίγουμε, να δούμε πώς ανοίγουμε, για ποιους ανοίγουμε και με ποιες συνθήκες ανοίγουμε. Χρήστος Χατζημίσης είναι μαζί μου στο στούντιο. Χρήστο, καλησπέρα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, μάλλον ανοίγουμε και ανοίγουμε. Σας περιμένουμε. Ήρθε η ώρα το ήλιος και θάλασσα να γίνει και φέτος πραγματικότητα. Τώρα, για πόσους και για ποιους είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι ανακοινώθηκε σήμερα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα η σύσταση. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια σύσταση. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την ακολουθήσουν όλες οι χώρες, αλλά είναι μια σύσταση για 14 χώρες, τις οποίες ανοίγει τα σύνορά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι χώρες είναι η Αλγερία, η Αυστραλία, η Γεωργία, η Ιαπωνία, Καναδάς, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Κορέα, Ρουάντα, Σερβία, Ουρουγουάη, Ταϊλάνδη, Τινησία και Κίνα. Με αστεράκι εδώ η Κίνα, διότι θα πρέπει να υπάρχει προϋπόθεση ότι και η Κίνα θα ανοίξει τα σύνορά της για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι από αύριο συνεχίζεται κανονικά η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όπως ίσχυε. Εδώ περιλαμβάνονται και οι χώρες Σέγγεν, η ΣΥΝ, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ρουμανία και τις συνδεδεμένες στο Σέγγεν χώρες, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, καθώς και Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Το Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια μέχρι τις 15 μαζί με τη Ιουλίου Σουηδία δεν αφήνει τους κατοίκους του να ταξιδέψουν. Δεν επιτρέπεται. Οπότε εμείς μπορεί να αφήνουμε, αλλά ακριβώς δεν θέλουν αυτοί. Μαζί με την Σουηδία δεν μπορούμε να τους έχουμε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Αυτή η λίστα τώρα, όπως είχε ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ανανεώνεται κάθε 15 μέρες με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα προκύπτουν για κάθε χώρα. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όσοι έχουν ειδικό σκοπό για είσοδο στη χώρα μας, που είναι πολύ ειδική σκοπή. Τώρα, αν πούμε μερικούς, ότι αυτοί που έχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στα σύνορα, εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας, προσωπικό απασχολούμενο στον τομέα μεταφορών, εργαζόμενοι ανθρωπιστική βοήθεια,
Επιβάτες σε διαμετακόμιση, σπουδαστές κλπ. Είναι μια μεγάλη κατηγορία και φυσικά εξυπακούεται ότι όσοι Έλληνες ομογενείς διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο είναι καλοδεχούμενοι. Βεβαίως, αναλόγως από ποια χώρα προέρχονται, θα μπουν στη διαδικασία που προβλέπεται από τα πρωτόκολλα. Τώρα, για τους τουρίστες... υπάρχει ένα ας πούμε πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να τηρηθεί, μια διαδικασία για την ακρίβεια. Πρέπει να ενημερώσουν τη χώρα ότι έρχονται. Ακριβώς, ότι έρχονται 48 ώρες πριν από την πτήση τους θα πρέπει να συμπληρώσουν μία φόρμα, το Passenger Locator Form, στην οποία σημειώνουν κάποια στοιχεία με τα οποία ένας αλγόριθμος αποφασίζει εδώ στη χώρα μας εάν όταν φτάσουν εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ για τον κορονοϊό. Δεν το γνωρίζουν αυτό όταν υποβάλλουν το τεστ, γιατί όταν υποβάλλουν την αίτηση, γιατί μόλις υποβάλλουν την αίτηση παίρνουν ένα barcode, το οποίο πρέπει να το έχουν μαζί τους όταν φτάσουν εδώ, με το οποίο barcode θα γίνουν και όλες οι διαδικασίες. Ναι. Αν λοιπόν ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν τα συναρμόδια υπουργεία κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθούν ειδικά κάποιοι, ακριβώς, αυτοί θα είναι στους οποίους θα γίνει η δειγματοληψία. Θα γίνει ακριβώς μόλις φτάσουν στην Ελλάδα. Τώρα, να πούμε ότι για τα χερσαία σημεία εισόδου υπάρχουν και εδώ κάποιες προϋποθέσεις. Τα σύνορα με τη Βουλγαρία, είσοδος για τους στους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα και όχι από τα υπόλοιπα σημεία, όπου εκεί μόνο για ειδικό σκοπό μπορεί κάποιος να περάσει. Τουρισμός μόνο από Προμαχώνα. Μόνο από Προμαχώνα. Από τις Σέρες και όχι από, από την Κομωτινή και από τον Εύρο μέχρι στιγμής. Στα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία επιτρέπονται οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους, επίσης δηλαδή στα Τελωνία εκεί. Και οι θαλάσσιες πύλες εισόδου στην Πάτρα και στην Ιγουμενίτσα είναι ανοιχτές. Και όπως είπες και εσύ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε ένα μεγάλο στίχημα για την χώρα μας, το τι θα συμβεί στον τουρισμό. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε, Σάκη, ότι παραμένουν κλειστά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και της Ελλάδας, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι κλειστά τα σύνορά τους για την Ευρώπη, και για τη Ρωσία. Και βεβαίως πρόκειται για δύο μεγάλους πελάτες, μεγάλες αγορές για τη χώρα μας όσον αφορά στον τουρισμό. Και εδώ είναι οπωσδήποτε ένα ζήτημα, το οποίο θα το δούμε. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα δύσκολα. Πάμε στο κεφάλαιο διακίνηση ναρκωτικών και ασφάλεια, γιατί ανεβάζει στα ύψη η διακίνηση την παραβατικότητα, ακόμη και σε κεντρικά και τουριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου η διακίνηση συνεχίζεται αμύωτη και μάλιστα απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια της αστυνομίας και των περαστικών. Οι διακινητές, χωρίς να ενδιαφέρονται αν είναι μέρα ή νύχτα, προχωρούν σε δοσοληψίες με ναρκωμανείς, οι οποίοι γνωρίζουν τα στέκια τους και τους αναζητούν. Οι περιοχές της Ρωτώντας και έναντι του Αριστοτελείου έχουν σχεδόν εγκαταληφθεί από τους παλιούς κατοίκους λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης, τονίζει μέλος του Συλλόγου Φίλων Ρωτώντας. Η ίδια, ως αρχιτέκτονας, ασχολείται με την ενίσχυση των κοινοτήτων παλαιών οικισμών. Η διακίνηση ναρκωτικών που ανεβάζει στα ύψη την παραβατικότητα σε ένα από τα πιο κεντρικά και τουριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και όλο αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια αστυνομίας και περαστικών. Οι διακινητές, χωρίς να κοιτάζουν αν είναι μέρα ή νύχτα, προχωρούν σε δοσοληψίες με ναρκωμανείς, οι οποίοι γνωρίζουν τα στέκια τους και πηγαίνουν να τους βρουν. Η περιοχή έχει εγκαταληφθεί από τους κατοίκους της και τα βαποράκια βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να κάνουν τη δουλειά τους, τονίζει το μέλος του Συλλόγου Φίλων Ρωτώντας. Η ίδια ως αρχιτέκτονας ασχολείται με την ενίσχυση των κοινοτήτων, με την αναζωογόνηση παλαιών. Η δική μου ερμηνεία είναι αυτή, ότι όταν ένας χώρος δεν διεκδικείται από τους κατοίκους του, αφήνει έδαφος για να βιαστεί, να παραβιαστεί, να καταπατηθεί. Αυτή είναι η ιστορία γιατί συμβαίνει αυτό στη Ρωτώντα σήμερα. Ο Σύλλογος τώρα. Ο Σύλλογος ήταν παλιότερος. Δεν είχε τέτοια δράση, δεν είχε δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε το πρόβλημα. Όταν όμως αναδύθηκε, και αναδύθηκε αρκετά έντονα, δηλαδή ένα-δυο περιστατικά έντονα να συμβούνε, χαρακτηρίζεται ο χώρος. Ξεκίνησε λοιπόν μία επίπονη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τις αρχές, να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα με το Δήμο. Έχουν γίνει
πολλές επιστολές στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο προηγούμενο κυρίως. Με αυτή τη Δημοτική Αρχή δεν έχουμε ακόμα κάνει κάποια επίσημη επαφή. Αλλά οι επιστολές μας είναι κατατεθειμένες εκεί. Δεν ανοίξεις φάκελο ρωτώντα που πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχουν και οι προτάσεις μας και όλα αυτά. Με την αστυνομική διεύθυνση πάρα πολλές φορές και με κατηδίαν συναντήσεις με τον αστυνομικό διευθυντή. Ξέρετε τι γίνεται. Θεωρώ ότι η αστυνόμευση μέχρι ένα βαθμό μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Θα λύσει το πρόβλημα το οξύ που θα παρουσιαστεί ανάμεσα σε διαπληκτισμούς, σε καταστάσεις που θα ενέχουν μεγάλο κίνδυνο και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το να ζητάμε ή να σκεφτόμαστε στο μυαλό μας ότι μια αστυνόμευση της περιοχής θα λύσει το πρόβλημα, δυστυχώς αποτύχατε. Από την πλευρά της, η αστυνομία ζητά αυστηροποίηση των ποινών με αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, αλλά και ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών, ώστε να μην συναλλάσσονται με τα κυκλώματα αυτά. Η αστυνομία κάνει συνεχώς επιχειρήσεις, κάνει συλλήψεις, οδηγεί τα άτομα στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και το κράτος να ψηφίζει να υπάρξει αυστηροποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα και να είναι αποτρεπτική η οποιαδήποτε επέμβαση της αστυνομίας στην συνεχεία όταν συλλαμβάνεται, να υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας. Όσο η αστυνομία κάνει επιχειρήσεις και τη μία μέρα συλλαμβάνονται και την επόμενη μέρα βρίσκονται ελεύθεροι ή βλέπουμε περιστατικά όπως η σύλληψη ολόκληρης εγκληματικής οργάνωσης όπου τα άτομα αυτά αφέθηκαν εν συνεχεία ελεύθερα λόγω παρέλευσης του 18 μήνου, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα αντί να τα λύνει. Παρά τις πολλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει από φορείς της περιοχής, η κατάσταση παραμένει ίδια. Αφού μόλις αφαιθούν ελεύθεροι από την αστυνομία, οι πολιτές συνεχίζουν τη δουλειά τους. Αυτό που χρειάζεται η ρωτώντα είναι οι κάτοικοι της περιοχής να διεκδικήσουν πίσω την ταυτότητά της. Η δικιά μου η σκέψη προσωπική είναι ότι θα πρέπει να ξαναδρομολογηθούν καθημερινές δράσεις στην πλατεία. Μπροστά πίσω θα βρούμε το χώρο. Σκέφτομαι γιατί να μην έχει και η Θεσσαλονίκη μία λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων και θα πρέπει να ξενιτευόμαστε να πηγαίνουμε στην Καλαμαριά. Θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία μία μέρα, το Σάββατο, την Παρασκευή, οτιδήποτε, να γίνεται. Είναι μικρής κλίμακας. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει το θέμα της ρήπανσης ή της ασέβειας στον ιστορικό χώρο. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μεγαλύτερη ασέβεια από αυτό το οποίο θα συμβεί αν μαζευτούν οι καλλιεργητές με τους πάγκους τους, με τα χρώματά τους, με τις μυρωδιές, με τον κόσμο που θα έρχεται. Και θα γίνει αυτό pattern. Θα ξέρουν ότι αυτό... Άρα η πλατεία αποκτά μία χρήση. Αυτή η χρήση μπορεί να δημιουργήσει και καινούργιες, δεν ξέρεις τι μπορεί να δημιουργήσει αντανακλώντας την. Σκέφτομαι το άλλο, ότι οι παλαιοπόλεις της πόλης είχαν ζητήσει ένα χώρο για να κάνουν, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι τσιγκαναριά, δηλαδή δεν θα χαλάσει πάλι η ιστορική ταυτότητα του χώρου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση πάνω στα design, πάνω στα πράγματα που μαζεύουν. Θα μπορούσε να καθιερωθεί, όχι μια φορά το μήνα, εντάξει, να πάρει άλλες χρήσεις ώστε να αναζητηθεί, να διεκδικηθεί η ταυτότητα του χώρου από μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες και να μην μένει κενή, γιατί όντας κενή, τα κενά, τίποτα κενό δεν μένει στη φύση κενό. Καθημερινά γίνονται θεατές αυτών των εικόνων οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι. Μπροστά στα μάτια τους γίνεται η διακίνηση ναρκωτικών. Οι διακινητές καταφέρνουν να γίνουν κυρίαρχοι σε διάφορα σημεία στις γειτονιές γύρω από την οδό Αριανού. Επίσημα ανάδοχος έγινε πριν από λίγες μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το όνομα που επιλέχθηκε να δοθεί στον αστεροειδή στόχο της πρώτης αποστολής πλανητικής άμυνας προτάθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου, Κλεωμένη Τσιγάνη, και το όνομα αυτού Δήμορφος. Το όνομα Δήμορφος είναι η επίσημη ονομασία του δορυφόρου του παραγήινου αστεροειδούς Δίδυμος που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, καθώς ανακοινώθηκε ότι από τις 23 Ιουνίου 2020 γίνεται δεκτή αυτή η ονομασία, η οποία αποδίδεται στον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κλεωμένη Τσιγάνη. Και το πρώτο πραγματικό πείραμα σε συνθήκες πραγματικές που θα γίνει είναι αυτή η αποστολή, για την ακρίβεια είναι συνδυασμός δύο διαστημικών αποστολών.
η αποστολή DART της NASA. Αυτό είναι το σκάφος που θα πάει και θα πέσει πάνω στον Δήμορφο. Και λίγα χρόνια μετά, η μια δεύτερη αποστολή, το σκάφος ERA της Διαστημικής Υπηρεσίας της Ευρώπης, θα πάει για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Τώρα, αυτό το αντικείμενο τυχαίνει και είναι, όπως σας είπα, ένα διπλό σύστημα. Δύο αστεροειδείς μεγάλοι, οι οποίοι γυρίζουν ένας γύρω από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, όταν είχε πρώτο ανακαλυφθεί, αργότερα πήρε το όνομα Δίδυμος, όταν κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα διπλό σύστημα, που έχει δηλαδή ένα δίδυμο αδερφάκι γύρω-γύρω που γυρίζει γύρω. Ο στόχος της αποστολής, που είναι ο μικρός, δεν είχε επίσημη ονομασία. Κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι έπρεπε να δοθεί ένα επίσημο όνομα για να μπορεί και ο κόσμος να αναφέρεται σε αυτό. Ο δορυφόρος του αστεροειδούς Δίδυμος αποτελεί το στόχο της πρώτης ιστορικά διαστημικής αποστολής πλανητικής άμυνας, στην οποία συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον Ιούλιο του 2021, η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία θα εκτοξεύσει το 600 κιλό σκάφος DART με προορισμό το ζεύγος Δίδυμου Δήμορφου, προκειμένου ένα χρόνο αργότερα, το 2022, να συγκρουστεί με το Δήμορφο με ταχύτητα 25.000 χιλιόμετρων την ώρα. Έτσι, με το πείραμα αυτό θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην πράξη η εκτροπή από την τροχιά του ενός δυνητικά επικίνδυνου για τη γη αστεροειδούς. Την αποστολή DART στον Δήμορφο θα ακολουθήσει το 2024 πλέον η αποστολή ERA του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, που θα μελετήσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Γνωρίζουμε από πριν ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουμε κάποια σημαντική αναταραχή στο σύστημα, ούτε πρόκειται να το εκτοπίσουμε τόσο ώστε, ας πούμε, να κινδυνεύσουμε από οτιδήποτε. Βοηθάει το γεγονός όμως ότι περνάει σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Γη, ώστε να εκτελεστεί ορθά και με ακρίβεια το πείραμα. Είναι αρκετά κοντινή ώστε να μπορούμε να το κάνουμε οικονομικά και με ακρίβεια, αλλά αρκετά μακρινή ώστε να μην ενισχύσουμε για τίποτα. Επομένως, είναι ο ιδανικός στόχος. Θα γίνει αυτή η προσπάθεια, διότι θα πρέπει να ξέρουμε αν αυτό που σχεδιάζουμε στο χαρτί ως πλανητική άμυνα συμβαίνει σε συνθήκες εργαστηρίου. Ο Δίδυμος ανακαλύφθηκε το 1996, αλλά ο δορυφόρος του, μέχρι πρότινος δεν είχε επίσημη ονομασία, ανακαλύφθηκε το 2003. Μετά την έγκριση των αποστολών, αποφασίστηκε ότι ο πρώτος ιστορικά στόχος μιας αποστολής πλανητικής άμυνας δικαιούται να έχει το δικό του όνομα. Εγώ πρότεινα αυτή την ονομασία ακριβώς για το λόγο, διότι μιλάμε για το πρώτο αντικείμενο στην παγκόσμια ιστορία, ουράνιο αντικείμενο, το οποίο θα αλλάξει μορφή λόγω ανθρώπινης παρέμβασης. Άλλη θα είναι η όψη του, όπως το παρατηρούμε σήμερα και όπως θα το παρατηρήσει το σκάφος DART λίγο πριν πέσει επάνω του, και άλλη θα είναι η όψη και η μορφή του μετά την πρόσκρουση με ταχύτητα 25.000 χιλιόμετρα την ώρα. Θα έχει ένα τεράστιο κρατήρα, θα αλλάξει και η τροχιά του γύρω από τον μεγάλο αδερφό. Σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται για ένα αντικείμενο με διαφορετική μορφή από αυτή που είχε πριν. Επομένως, ως το μόνο ουράνιο σώμα που θα είναι γνωστό στον άνθρωπο με δύο διαφορετικές μορφές, προ και μετά τη σύγκρουση, πρότεινα το όνομα Δήμορφος, το οποίο όντας και εύηχο και ελληνικό, όπως και το όνομα του μεγαλύτερου αντικειμένου, Δίδυμος. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην ερευνητική ομάδα των δύο αποστολών, συμμετέχουν επίσης ο καθηγητής του τμήματος φυσικής Γεώργιος Βουγιατζής και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος φυσικής Ιωάννης Γκόλιας. Η ομάδα πλαισιώνεται επίσης από νεότερους ερευνητές που συμμετέχουν ενεργά μέσω αντίστοιχου ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα Horizon 2020. Πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά που ακούσαμε, κάτι σαν βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιακά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως κάθε βράδυ θα ακολουθήσει ο Γιώργος Φακής αμέσως τώρα με αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό, που φαντάζομαι μαντεύεται ποια θα είναι, αν κρίνουμε από τα σημερινά. Και το ραντεβού το δικό μας ανανεώνεται για αύριο στις 8.30 με αναλύσεις, όπου θα φιλοξενήσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.